για φέτος θα είναι κάτι που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Που δεν μας, δεν μας άφησε... άφησαν οι καταστάσεις. Έτσι, δεν μας άφησαν οι καταστάσεις. Σωστά, σωστά. Ο λόγος λοιπόν για το τουρνουά Ping Pong που διοργανώναμε, θέλαμε να διοργανώσουμε και δεν μας άφησε ο κορονοϊός, καθώς τη μέρα που θα γινόταν το τουρνουά, την αμέσως προηγούμενη είχαμε το lockdown. Ξεκίνησαν τα μέτρα, ναι, και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα δυστυχώς. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να προλάβουμε. Θα γίνει μέσα στο μήνα, έτσι. Λοιπόν, τουρνουά Ping Pong κάντο πράξη. Ναι. Την τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη. Ωραία. Στις εγκαταστάσεις του Πανιωνίου στο Ping Pong. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα ανακοινώσουμε σύντομα πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Instagram, Facebook. Ακριβώς, Instagram, Facebook, με ακριβή ώρα έναρξης, συμμετοχές και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή του τουρνουά. Θέλουμε επιτέλους να το κάνουμε πράξη αυτό το τουρνουά. Θα γίνει, θα γίνει πράξη, θα γίνει πράξη. Έχουμε το κύπελο που έχει μείνει εδώ, κανείς δεν το έχει πάρει ακόμα. Έτσι, έτσι. Είναι ορφανό, περιμένει τον νικητή. Κοίταξε, εμείς κάνουμε πράξη αυτά που λέμε. Όσο μας αφήνουν τα γεγονότα του. Εμείς αυτά που λέμε συμβαδίζουν με τις πράξεις, τις δικές μας. Οπότε σίγουρα θα ξεχωρίσουμε και σε αυτό. Θα βγει σύντομα, όπως είπε και ο Γιώργος, στο Facebook και στο Instagram η εκδήλωση, προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχές και να μάθετε ακριβώς λεπτομέρειες. Πέρα από αυτά, τώρα έχουμε συνηθίσει σε όλα αυτά τα θέματα της πόλης κλπ. Ναι. Διακοπές που πήγες. Διακοπές, καλή ερώτηση. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα ιδιαίτερες διακοπές. Είχα κάποια θεματάκια έτσι εργασιακής φύσεως, οπότε έπρεπε να είμαι εδώ το καλοκαίρι. Εντάξει, έχουμε και τη μικρή, τώρα είναι λίγο διαφορετικά, οπότε κάναμε έτσι λίγο ένα τριημεράκι, τετραημεράκι, άντε να κάνουμε άλλο ένα τριήμερο και αυτό είναι. Δεν είναι. Δυστυχώς φέτος δεν ήμασταν για πολλές διακοπές. Εσύ πες μου που είσαι έτσι πιο... Εγώ ναι, έκανα διακοπές και για σένα. Νεαρός, μάλιστα. Εγώ ήμουνα αρκετό καιρό εκτός, πήγα στα νησιά, πήγα στην Κάλυμνο, όπου εγώ που πήγαινα έφερα την καταστροφή, όπως έχω πει σε πολλούς. Μάλιστα. Δηλαδή πήγα στην Κάλυμνο και είχαμε τη δεύτερη μέρα που ήμουν εκεί τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού. Μάλιστα. Πήγα εκεί, είδα τον αγαπημένο μας Αγάθωνα που ήταν στη Eurovision, ο οποίος την επόμενη μέρα έφυγε από τη ζωή. Να σου πω. Όχι επειδή είμαστε τώρα με αυτή την κυβέρνηση και με αυτόν τον πρωθυπουργό. Άστα αυτά τώρα, μακριά. Θα παίρνεις τα χούγια και θα κάνεις και εσύ τα ίδια. Και για πες, πώς τα περάσαμε. Πολύ ωραία ήταν εκεί. Πήγα μετά και στη Σύρο και ήμουν ένα μήνα εκτός. Πήγα και στο χωριό μου. Όλα πολύ καλά ήταν. Τώρα γυρίζουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Είσαι και εσύ στη νεολαία λοιπόν. Ναι. Που κοπανιόταν στα κλαμπ ο ένας πάνω στον άλλο. Δυστυχώς αυτό δεν το έκανα. Φέτος. Και διέσπηρε τον κορονοϊό. Ήταν ένα ήρεμο καλοκαίρι φέτος, γιατί και να ήθελα, τα κλαμπ κλειστά ήταν. Ναι, ναι. Δηλαδή για διασκέδαση ήταν περιορισμένες οι δυνατότητες. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί όχι. Κοίταξε, ασχέτως με το τι γίνεται με τα πάρτι, τα μαγαζιά, τα κλαμπ, τις εκδηλώσεις, διακοπές, καλοκαίρι, κορονοϊός, εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη ακάθεκτοι, έτσι, δεν έχουμε... Εμείς στη Νέα Σμύρνη αρχικά έχουμε ανοσία, μάλλον. Δεν χαμπαριάζουμε πολύ από κορονοϊούς, από καταστάσεις έτσι, τέτοιες κτλ. Οπότε εμείς κανονικά κάναμε τις ιωνικές μας γιορτές, ναι. Ακόμα τρέχει, έτσι. Το άλσος μας ωραίο να υποδεχτεί 100% όλο τον κόσμο. Αλλά νομίζω μόνο 100% δεν είναι. Νομίζω, από ό,τι έχω ακούσει, γιατί δεν έχω παρευρεθεί σε καμία εκδήλωση φέτος, έχει φτάσει στα αυτιά μου ότι έχει πληγεί φέτος. Το άλσος, ναι. Έχουν πληγεί οι ιωνικές γιορτές, δεν έχει τόσο κόσμο, δεν έχει απήχηση. Κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι λογικό. Δηλαδή, όταν ζεις όλη αυτή την κατάσταση, έχεις βγει από μια καραντίνα, τρομοκρατήσεις συνεχώς, ο καθένας τέλος πάντων, από την κατάσταση. Είναι μια περίοδος πάλι που ανέβηκανε τα κρούσματα και μες το καλοκαίρι και. Λογικό είναι, ο κόσμος δεν θα έχει την ίδια διάθεση, την ίδια όρεξη και την ίδια πρόθεση το να πάει σε μαζικές εκδηλώσεις, έτσι. Έχει μια λογική η πτώση
του κόσμου που παρακολούθησε και επισκέφτηκε τις εκδηλώσεις στο Άλσος. Πάντως γενικότερα, πέρα από τις ιωνικές γιορτές, το παράδοξο με τις εκδηλώσεις που γίνονται ακόμα και δεν έχουν αναβληθεί, ναι, όπως ας πούμε στις ιωνικές γιορτές, είχε 2-3 συγκεκριμένες εκδηλώσεις της περιφέρειας, οι οποίες αναβλήθηκαν. Ναι, σωστά. Μα όχι αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Λόγω της εντολής που υπήρχε από την περιφέρεια ότι θα ακυρωθούν όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σωστά, σωστά. Προκειμένου να μην υπάρξει νοστισμός. Ναι. Το παράδοξο σε όλο αυτό είναι ότι βλέπουμε στις εκδηλώσεις αυτές ο κόσμος εισέρχεται με μάσκα και εξέρχεται με μάσκα. Ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Είναι χωρίς μάσκα. Η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή ο κόσμος βγάζει τη μάσκα. Ναι. Και θέλω να καταλάβω ποιο είναι το νόημα σε όλο αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, θα μπεις με τη μάσκα για να μην συνοστιστείς στην ουρά. Θα βγεις, ναι, για τον ίδιο λόγο. Ναι. Αλλά μέσα εκεί που θα είσαι, είσαι σε ένα χώρο ναι μεν ανοιχτό. Okay. Αλλά και πάλι είσαι κοντά με τους υπόλοιπους, δεν είναι ότι είσαι μακριά. Ναι. Άρα από μόνο του στην ουσία σου ανατρέπει την υποχρεωτική χρήση της μάσκας, ας πούμε. Ναι, είναι δώρο άδωρο που λέμε. Δηλαδή, okay, τι να το κάνεις, άμα είναι να μπεις απλά με τη μάσκα, ναι, και να κολλήσεις μετά, πολύ ευχάριστο. Όπως και δώρο στην εκδήλωση που πήγαμε χθες, στη, ναι, συναυλία του Γιάννη του Καρυτινού, που ήταν στο Σινέ Άλυμος που πήγαμε, ναι, χθες το βράδυ. Στον Άλυμο. Εκεί αντίστοιχα, μόλις μπήκαμε, ήταν υποχρεωτική. Της περιφέρειας. Να πούμε και αυτή η εκδήλωση, ναι. Δεν αναβλήθηκε αυτή. Όχι, αυτή έγινε κανονικά. Και εκεί μπήκαμε, το ίδιο μοτίβο που είπαμε. Μπήκαμε, βγήκαμε με μάσκες, κατά τη διάρκεια τίποτα. Ναι, δεν έχει κάποιο νόημα. Λοιπόν, είναι λίγο, εγώ θα το έλεγα λίγο υποκριτικό. Ναι. Το να σε αναγκάσουν να μπεις, ας πούμε, με τη μάσκα ή να βγεις με τη μάσκα και μέσα μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Και μέσα όταν τελειώσει η συναυλία ή οποιοδήποτε το έργο, οποιοδήποτε γίνεται, να πας να μιλήσεις, να αγκαλιαστείς με τους καλλιτέχνες που είναι επί σκηνής. Ναι, θα χαιρετήσεις, θα κάνεις. Εντάξει, ναι, άλλοι χαιρετάνε έτσι, άλλοι χαιρετάνε έτσι. Ναι, άλλο τώρα. Άλλο είναι θέμα όλο αυτό, το πώς θα χαιρετάς. Λες και αν χαιρετήσεις έτσι δεν θα κολλήσεις. Ναι, είναι λίγο. Με τον αγκώνα έχεις ανοσία, νομίζω. Κοίταξε, έτσι, ναι. Και παράλληλα βέβαια με όλο αυτό, βλέπεις και κόσμο που υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι τη φορούσαν τη μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια. Παρακολουθούσαν, ας πούμε, τη συναυλία, τη φορούσαν. Υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο μόνοι τους να οδηγούν και να φοράνε μάσκα, ας πούμε. Και δηλαδή, να μην φοράνε όταν είναι σε κόσμο. Ναι. Ή ας πούμε να σου λέει, ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να κάνω, δεν συμφωνώ στο να γίνει μια συνεδρίαση, γιατί θα είμαστε κοντά, γιατί κορονοϊός, γιατί. Mm-hmm. Αλλά στο καφέ θα καθίσουμε εδώ δίπλα-δίπλα, να τα πούμε, θα πιάσουμε ένα στο χέρι του άλλου. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, ξέρεις, που λένε ότι δεν κάνω συνεδρίαση κορονοϊός, κύριε μου, πώς θα γίνει. Ή ας πούμε δεν κάνουμε συνεδρίαση διαζώσεις, γιατί είναι κλειστός χώρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ στο άλλο μπορώ να καλέσω χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, και να βάλω. Είναι όλο αυτό το παράδοξο, το ανορθόδοξο όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, ναι, μεν το ένα, αλλά το άλλο. Γιατί δεν κάνουν το Δημοτικό Συμβούλιο οι κύριοι στο Άλσος? Γιατί ναι, δεν το κάνουν στο Άλσος? Ας το κάνουν στο Άλσος. Να πάνε να μπουν με τις μάσκες, να βάλουν μια, να καθίσουν τις καρέκλες, να βγάλουν τις μάσκες και να είμαστε όλοι ήσυχοι. Να βάλουν και μια μικροφωνική, τόσα λεφτά έχουμε δώσει, να βάλουν μια μικροφωνική και να κάνουν στο Άλσος. Τη μέρα που είχε ακυρωθεί η τέτοια η εκδήλωση της περιφέρειας, θα πάμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει γίνει άλλωστε ούτε τον Αύγουστο. Έτσι, δεν έχει γίνει ούτε τον Αύγουστο. Και το Σεπτέμβριο, ναι, κάποτε θα γίνει. Δεν μπορεί. Οπότε, εντάξει, μιλάμε για 100% επιτυχία. Ναι. Εκεί θα είναι ωραίο. Από εμάς το ακούσατε αυτό. Ναι, έτσι, copyright, να πούμε. Ναι. Όχι, γιατί είναι, εδώ στην Νέα Σμύρνη είσαι και λίγο επίφοβος. Μπορεί να πεις κάτι, ας πούμε, και να βγει κάποιος να το πλασάρει για δικό του και είναι λίγο τέτοιο, ας πούμε. Να πούμε ότι χθες στη συναυλία, έτσι επειδή το αφήσαμε λίγο, παρευρέθησαν αρκετοί νεοσμυρνοί, mm-hmm, και μέλη του ΔΣ. Το μισό ΔΣ νομίζω ήταν εκεί. Ναι, ναι, από όλες τις παρατάξεις, έτσι, δεν έχει σχέση, δεν ξέρουμε τώρα παρατάξεις κτλ.
Μου έκανε λίγο εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δηλαδή... εντάξει. Δεν είναι ότι δεν το περίμενα. Έβλεπες... εντάξει, όχι, ναι, είναι υπόψημα. Δεν είναι ότι δεν το περίμενα. Το περίμενα. Είναι η αλήθεια, ναι. Όχι, θα το... ναι, έχεις δηλαδή, όπως έχουμε πει κάθε χρόνο, όπως σχολιάζαμε στις κοπές των Πιτών το Γενάρη και το Φλεβάρι ακόμα. Τους Μαϊντανούς που πηγαίνουν και... ναι, ναι. Το περίμενα ότι θα είναι από όλες τις παρατάξεις. Κάποιοι σίγουρα ήταν εκεί γιατί είναι του γούστου τους, γιατί είναι της, της τέχνης που αγαπάνε. Γιατί και ο κ. Καρτινός έχει μια έτσι, πορεία και τα λοιπά. Κάποιοι πολύ πιθανώς να πήγανε ξεκάθαρα για... για σκάουτινγκ. Για σκάουτινγκ. Που λέω εγώ. Ναι. Για σκάουτινγκ και έτσι to know us better. Να υπάρξει μια... μια τριβή, ρε παιδί μου. Μια τριβή. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Και έρχονται πιο κοντά κάποιοι, ας πούμε, και δένει το γλυκό. Ας πούμε, πάμε σε ένα διαλυματάκι, ναι, αφού άλλωστε θα είμαστε και σύντομοι σήμερα. Ναι, σήμερα είπαμε είναι εκπομπή να επιστρέψουμε. Είναι το ζέσταμα, πριν μπούμε για αγώνα. Έτσι, έτσι. Είναι warm-up, πολύ warm-up θα έλεγα. Απλά θέλουμε από αυτή την, την πρώτη έτσι, εκπομπή μας για τη δεύτερη σεζόν μας, να δείξουμε και λίγο τις προθέσεις μας και το ύφος μας. Ωραία, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε για το hot κομμάτι της σημερινής εκπομπής που είναι κάποια νέα δεδομένα σχετικά με τις αντιδημαρχίες. Είναι η δεύτερη σεζόν και για αυτούς λοιπόν, ναι, στη διοίκηση του Δήμου, οπότε και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Μικροαλλαγές και κάποιες εντυπωσιακές αλλαγές που δεν περιμέναμε, δεν περίμενα εγώ τουλάχιστον. Ανασχηματισμός.
της κυβερνήσεως. Ναι, εντάξει. Όσο μπορεί να γίνει γι' αυτό. Καλά, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα με το σκονάκι μου εδώ μπροστά. Ναι. Τι έχουμε. Αντιδήμαρχος οικονομικών παραμένει ο κύριος Κούπας από παράταξη Τζουλάκη. Ο κύριος καθηγητής. Ο κύριος καθηγητής, ναι. Εκ δεξιών ορμόμενος, εκ Νέας Δημοκρατίας. Πόσα χρόνια είναι στη θέση των αντιδήμαρχων οικονομικών? Είναι... Δεν είναι μόνο δεύτερος, πρέπει να είναι 2+4. Όχι, ναι, ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι... Εξακολουθεί και δεν αλλάζει. Φαντάζομαι θα έχει το σκεπτικό του ο δήμαρχος για να μην τον αλλάζει. Μπορεί να τον εμπιστεύεται, μπορεί να είναι πολύ ικανοποιημένος από τα οικονομικά του Δήμου, από τις οικονομικές παροχές προς τους δημότες, και γι' αυτό να μην τον αλλάζει. Δεν ξέρω. Επόμενος σταθερός, ο κύριος Κουκάς, ναι, που είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου. Ναι, συνεχίζει. Ας σου πω την αλήθεια, και αυτός και ο κύριος Κουκάς νομίζω είναι εκ των Νέας Δημοκρατίας. Είναι... από μεριά Λαρίση είναι ο κύριος Κουκάς. Ναι. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν κατάλαβα κάτι τον πρώτο χρόνο. Εντάξει, λίγο χαμηλών τόνων. Δεν ακούσαμε πολύ. Θέλω να πω και σαν επιχειρησιακά, ας πούμε, στην πόλη δεν... Εντάξει, είχαμε το δέντρο που κάτι έπεσε παραλίγο να σκοτώσει άνθρωπο, παραλίγο να πέσει πάνω σαν μάξι, άλλο δέντρο. Δηλαδή, φαντάσου να παρήγαγαν και έργο. Τι θα είχαμε τα πετσοκόμματα. Είχαμε πράγματα, δηλαδή μας απασχόλησε. Ναι, ναι, αν και δεν αναφέραμε το όνομά του, μας απασχόλησαν τα έργα που έκανε και δεν έκανε. Ναι, σωστό. Δηλαδή, σωστό. Όλοι θα λένε ότι τουλάχιστον πέρασαν από την πλατεία και είδαν αυτό το κίτρινη, την κίτρινη ταινία γύρω από τα Πεύκα. Που πολλοί δεν ξέρουν τι είναι. Σημαντικό έργο. Καλά, αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι... Όχι, αλήθεια το λέω. Δεν είναι, το... είναι σημαντικό γιατί. Νομίζω εσύ νομίζω πρέπει να ξέρει. Ναι, 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 είναι για μια ασθένεια των Πεύκων. Ακριβώς. Είναι για καθαρισμό, ακριβώς. Είναι διάφορα τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Τρίτη αντιδημαρχία, ο κύριος Συρίγος. Μάλιστα. Αντιδήμαρχος παιδείας. Είναι comeback αυτό. Είναι comeback σε πολλά πράγματα. Είναι comeback. Πώς να το πω. Είναι ένας ενημερωμένος αντιδήμαρχος. Ναι. Ειδικά ναι, σε θέματα παιδείας. Σωστά, σωστά, που δεν χρειάζεται... Ναι, καθημερινά, όχι καθημερινά, εβδομαδιαίως τουλάχιστον το βλέπουμε και ενημερώνεται από το Facebook για διάφορα σημαντικά θέματα παιδείας που αφορούν τα σχολεία μας. Τι άλλο θέλεις, είσαι εσύ αντιδήμαρχος. Ναι, και εμένα θα μ' άρεσε να μπαίνω στο Facebook να βλέπω τι έγινε αυτό το πράγμα στην παιδεία. Δεν χρειάζεται να τα ξέρω. Δηλαδή, πρέπει εσύ που είσαι αντιδήμαρχος να τα ξέρεις και να κάνεις. Όλα εγώ θα τα κάνω. Όχι. Οι δημότες τι κάνουν εδώ. Έλατε. Δεν πρέπει οι δημότες να σου πούνε τι γίνεται και να πεις «Α, ναι, έχετε δίκιο». Εγώ δεν ήξερα, αλλά ευχαριστώ. Δηλαδή θέλω να πω. Είναι, και μπορεί να είναι. Και μείωση των τελών μετά. Κατάλαβες. Δηλαδή έρχεται ο άλλος. Είναι αχάριστη. Σου ζητάει μείωση των τελών. Ξέρει και περισσότερα από σένα. Ναι. Που είσαι αντιδήμαρχος και συμπληρώνουμε. Έλατε. Όποιος κι αν είσαι. Και θες και μείωση. Δηλαδή. Μισό λεπτό. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας στη Νέα Σμύρνη. Επόμενος σταθερός, ο κύριος Κρικρής, αντιδήμαρχος καθαριότητας. Πρόεδρος δευτεροβάθμια σταθερά. Ναι. Είναι νομίζω από αυτούς με τις περισσότερες αρμοδιότητες στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή και την προηγούμενη περίοδο. Εντάξει, όπως και να έχει, ναι, και στην προηγούμενη θητεία, όχι μόνο στον προηγούμενο χρόνο, πριν τις εκλογές ας πούμε, είναι από τους πιο ενεργούς. Όπως άλλωστε και ο επόμενος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κονιδάρης, που είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού. Και ειδικά αυτή την πρώτη περίοδο είχαμε άπειρες εκδηλώσεις σχετικά με τον αθλητισμό. Είχαμε πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες. Άλλωστε η Νέα Σμύρνη είναι μια πόλη του αθλητισμού. Ναι. Μια πόλη που έχει μεγάλους πυλώνες σαν τον Πανιόνιο, έτσι. Και άλλα αθλητικά σωματεία. Δεν πειράζει που βαθμιστήκαμε και στο ποδόσφαιρο. Όχι βέβαια. Έχουμε τον κύριο Κονιδάρη που θα φροντίσει... Να μείνει ψηλά ο αθλητισμός. Ακριβώς. Ο αθλητισμός στη Νέα Σμύρνη πρέπει να μείνει πολύ ψηλά και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις ενέργειες του Δήμου που δεν κάνει καμία. Φαίνεται και από την αποτυχία των σωματείων κτλ.
και την στήριξη, την αποτυχία της στήριξης προς τα σωματεία. Πιστεύω μετά την πρώτη αθλητική διοργάνωση που θα κάνουμε εμείς, ναι, ναι, να αφυπνιστούν λίγο και στο Δήμο, να κάνουν κάτι και εκεί. Και εδώ να βάλουμε copyright, γιατί και εδώ μπορεί να μας πούνε. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι επειδή είναι λίγο expert στις δημόσιες σχέσεις, κάτι που εμείς δεν είμαστε άλλωστε, μπορούν να πουλάνε πολύ καλύτερα το τίποτα, το μηδέν ας πούμε. Οπότε εμείς θέλουμε λίγη προσπάθεια παραπάνω, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά για να φανεί κάτι και... θα μάθουμε. Εμείς, θα μάθουμε, θα μάθουμε. Ναι, σίγουρα θα μάθουμε. Και ελπίζουμε ότι, εντάξει, στα επόμενα 3 χρόνια να μην φτάσουν τα σωματεία της Νέας Μύρνης να παίζουν γάμα τοπικό. Εντάξει. Προς τα εκεί πηγαίνει δηλαδή, άμα το δεις και συνεχίσεις, όλα τα σωματεία πάνε κατά εκεί. Καλή φάση, πολύ καλή. Επόμενη αντιδημαρχία, καινούργια, πρωτάκουστη αντιδημαρχία. Αντιδημαρχία επιχειρηματικότητας και τη θέση έχει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Νεοεισαχθής στα κοινά, νέος αντιδήμαρχος. Περίεργη η νέα ιδιότητα, δηλαδή δεν περίμενα να δω μια τέτοια αντιδημαρχία. Και είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει. Δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να σχολιάσω πριν δούμε κάτι. Είναι πάρα πολύ καλή η Δημοτική Αρχή στις δημόσιες σχέσεις. Είναι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Και τελευταία αντιδημαρχία. Έχουμε το διάδοχο του κύριου Ζαβού που φιλοξενήσαμε πριν λίγους μήνες εδώ πέρα. Ο οποίος ήταν ο Γιώργος Βολίγκας που επίσης ήταν μαζί μας. Ναι, σωστά, είχε έρθει και στην εκπομπή. Συγχαρητήρια να πούμε στον Γιώργο Βολίγκα. Ναι, συγχαρητήρια. Και εκείνος πολύ νέος. Πολύ νέος. Δύσκολο πόστο. Πολύ δύσκολο. Θα παραιτηθεί από τη θέση του ως γραμματέας. Ναι, γιατί νομίζω δεν μπορεί να είναι. Δημάρχου. Ναι, δεν μπορεί να είναι μαζί. Άρα θεωρητικά θα πρέπει να ψηφίσουν να εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο και νέο. Ναι, καινούργιο γραμματέα. Ναι, γραμματέα. Αλλά δεν το ξέρω σίγουρα αυτό. Εντάξει, θα το λογικά δούμε. Προβλέπετε. Θα έρθει και το Δουσού που να είναι, φαντάζομαι. Γιατί έχει περάσει πολύ καιρό. Κοντεύει να φύγει ο Σεπτέμβρη όπου να είναι. Ποιο είναι το αξιοσημείωτο όμω με όλε τι αντιδημαρχίε. Ναι. Το προηγούμενο έτο. Είχαμε 6 αντιδημάρχους. Με 6 αντίστοιχα λαμβάνανε μισθό. Σωστά. Οι 6 αντιδήμαρχοι. Τώρα βλέπουμε και έχουμε 7 αντιδημάρχους και μισθωμένοι είναι οι 6 πάλι. Ναι. Και να πούμε ότι αμισθή θα είναι ο αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων. Δηλαδή... Ξέρετε, μπορεί να είναι κάποιο σκεπτικό ή κάποιος κάτι που να παίζει τώρα εδώ που εμείς να μην το καταλαβαίνουμε ή να μην το γνωρίζουμε. Και οι δήμονες, πολλά χρόνια άλλωστε εδώ οι δήμονες, να το ξέρουν καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Ο αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων... Να μην έχει budget, να μην λαμβάνει κάτι για το budget, έργο που θα παράξει. Άσχετα το budget, να μην έχει μισθό. Δηλαδή, έχουν μισθό κάποια άλλα πραγματάκια που είναι, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι απλά κάποιες επιτροπές ή απλά να είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων, που δεν έχει την ίδια ανάγκη η πόλη ή δεν έχει, ρε παιδί μου, τον ίδιο όγκο έργου. Δεν μπορώ να καταλάβω την επιλογή αυτή. Δεν ξέρω που βασίζεται. Δεν ξέρω αν επιβάλλεται από κάπου. Δεν το ξέρω. Και το περίεργο είναι ότι δεν είναι από 6 γίνανε 7. Μειώθηκαν λίγο οι μισθοί κάποιων. Ας μειωνόντουσαν και να μοιραστεί δια 7. Ναι. Θα μου πεις τώρα εδώ δεν ξέρουμε και τι, δεν ξέρουμε και ποσά, τι περιορισμοί υπάρχουν και από το κράτος, από την κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να σου πει ότι εσύ κύριε μέχρι 6 μπορείς να πληρώνεις. Δεν μπορείς να κάνεις να πεις ότι θα μειώσω τους μισθούς των αντιδημάρχων για να τους κάνω δια 7, δια 8 ή να κάνω 5 και να δώσω τους μισθούς των 6 σε 5. Δηλαδή είναι πολλά έτσι τεχνικά νομίζω. Και εμείς ό,τι βλέπουμε λέμε δηλαδή. Ακριβώς. Τι να σου πω, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που θα μου εξηγήσει και θα μου αιτιολογήσει αυτή την κατάσταση. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δούμε. Τι θα γίνει. Θα δείξει, ναι, εδώ θα είμαστε.
Εντάξει, να ευχηθούμε σε όλους. Καλή θητεία. Καλή θητεία, ναι. Να δούμε τι θα γίνει επί αντιδημαρχίας τους. Σωστά. Ποιος θα προχωρήσει σε καινοτόμες ιδέες. Ποιος θα κάνει κάτι χρήσιμο, κάτι πρακτικό. Άλλωστε, κοίταξε. Ποιος θα μας διαψεύσει. Καινοτόμες ιδέες τα παιδιά έχουν πάρα πολλές. Άμα δεις τα social media, κατακλείζονται από πρόμο και από μούρι σε καινοτόμες ιδέες. Αυτό. Μια χαρά. Όχι, ότι αυτό. Ότι είμαστε ωραίοι, ρε παιδί μου. Είναι, πρέπει να είσαι λίγο ωραίος, πρέπει να είσαι λίγο να ξέρεις να το πουλάς, να κάνεις λίγο τα, έτσι, τα Instagram, τα Facebook, τα αυτά και να πουλάς λίγο κάτι. Ασχέτως αν είναι αέρας κοπανιστός, ας πούμε. Να. Πουλάς κάτι. Και εδώ αγοράζουν. Βλέπουμε αγοράζουν. Έχει δύο εκλογικές μάχες που αγοράζουν κανονικά. Εντάξει. Ωραία θα είναι. Ωραία θα περάσουμε. Θα έχουμε υλικό. Θα έχουμε, σε κάθε εντάξει. περίπτωση. Να σου πω κάτι. Μακάρι, εγώ σου λέω μακάρι. Μακάρι να παράξουν έργο σούπερ. Προφανώς. Δεν, μακάρι δεν να βοηθήσουν. Μακάρι να βοηθήσουν. Και εμείς άλλωστε έχουμε, όπως κάναμε και με τους άλλους καλεσμένους μας την πρώτη μας χρονιά, έτσι θα κάνουμε και τώρα. Μάλλον. Εμείς έχουμε καλέσει κι άλλους από τη Δημοτική Αρχή, οι οποίοι έχουν αρνηθεί να έρθουν, και τους έχουμε καλέσει για να μας παρουσιάσουν, να δούμε και ποιοι είναι οι ίδιοι, αλλά να μας παρουσιάσουν, ας πούμε, και το έργο τους, ή να μας παρουσιάσουν αυτό που σκέφτονται να κάνουν ή τις προθέσεις που έχουν, για να τα ακούσουμε και προφανώς αν κάπου διαφωνούμε να το συζητήσουμε, όπως κάναμε και με τους άλλους, γιατί κάποιοι και προς τιμήν τους από τη Δημοτική Αρχή ήρθανε. Δηλαδή, προσκαλούμε οποιονδήποτε. Για παράδειγμα, είπαμε, πετάξαμε μία μπηχτή, ας πούμε, τώρα για τον Χ. Ναι. Τον προσκαλούμε να έρθει. Ξεκάθαρα να μας το πει πίσω. Να μας πει, ξέρεις τι έχεις λάθος. Ξεκάθαρα θέλουμε να μας το κάνει αυτό. Θέλουμε να έρθει εδώ και να το συζητήσουμε. Γιατί άμα αυτό που μας δείξει είναι όντως, έχει μία βάση, έχει μία λογική και όντως γίνεται, δεν είναι φούμαρα. Εμείς είμαστε εδώ και για να το προβάλλουμε, όπως σε κάθε καλό το λέμε, δεν έχουμε και το παραδεχόμαστε. Όπως και να έχει, ξεκινάει η δεύτερη μας σεζόν. Ξεκινήσαμε σύντομα, ναι, θα συνεχίσουμε ναι, δυνατά. Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε να φέρνουμε σημαντικό κόσμο, θα συζητάμε και θα δούμε στην πορεία. Ναι. Πριν να υπενθυμίσουμε για το τουρνουά. Θα το λέμε και τις επόμενες εβδομάδες μέχρι έτσι, να λάβει χώρα. Ναι. Και πριν κλείσουμε, ρε Γιώργο, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Βιογραφικό ξέρεις, θα φτιάχνεις. Κάτι ξέρω. Από ίντερνετ. Σκαμπάζω τα βασικά. Έχει τα βασικά. Υπάρχει ένας βουλευτής της κυβέρνησης, ο οποίος έχει άλλωστε πάρα πολλά ένσημα στην πλάτη του και παράσημα, γιατί αυτοί όλοι είναι με συνεργατιά, δηλαδή έχουν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάθει πώς βγαίνει το μεροκάματο, θα σου μάθει, εγώ θα σε στείλω, θα σου μάθει και πώς συντάσσουμε ένα βιογραφικό, να μην είσαι με την πλέμπα, και θα σου μάθει και πώς βρίσκεις στο ίντερνετ εργασία. Στο λέω αυτό γιατί αύριο μεθαύριο θα βγεις και εσύ στην αγορά εργασίας και πρέπει να ξέρεις. Έτσι. Αυτά δεν θα σε... Εντάξει. Δεν θα σου πω άλλο. Λοιπόν, ήταν το πρώτο κάτω πράξη της δεύτερης σεζόν μας. Ήταν μαζί μας, εμείς ήμασταν, ο Χρόνης Οντάγιος. Και ο Γιώργος Βαλισκατζής. Τα λέμε στο επόμενο. Καλό βράδυ. We'll be right back.